συνάδελφοι και συνάδελφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να δώσουμε μια πρώτη απάντηση στο νέο αυτό έκτρωμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει εδώ να πούμε, συνάδελφες και συνάδελφοι, ότι μια μέρα πριν έρθουν οι δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας του κ. Γεωργιάδη για το 16ο, βρεθήκαμε μαζί με σωματεία που εδράζονται στο χώρο του αεροδρομίου, του αεροδρόμιο Αθηνών. Εκεί γίνανε δέκτες καταγγελιών ότι οι εργαζόμενοι μετά από εξαντλητικά ωράρια 12 και 13 ώρων είτε λιποτιμάνε, είτε πέφτουν ανάσκελα και τους παίρνουν με πορεία. Πέρα από τα εργατικά ατυχήματα που έχουν γίνει, έχουν ενταχθεί και έχουν οξυνθεί το τελευταίο διάστημα. Αυτή την κατάσταση, αυτή την κανονικότητα θέλουν να μονιμοποιήσουν και να νομιμοποιήσουν με τις πρακτικές και με το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν. Και δεν μένουν μόνο σε αυτό, συναδέλφοι και συνάδελφοι, αλλά θέλουν να φέρουν και νόμους για να φυλακίζουν τους εργαζόμενους που θα απεργούν για αυτά τα έσχη που παίρνουν με τα 16 ώρα και τη δουλειά από βράδυ σε βράδυ. Είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε αυτή την πολιτική. Αυτή η πολιτική, η φτώχεια και η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιες μεθόδους, ούτε με άλλους νόμους που έχει μέσα το νομοσχέδιο που λέει για συμβάσεις με τη μέρα και την ώρα. Εδώ και τώρα απαιτούμε σταθερή και μόνιμη εργασία. 7 ώρο πεντήμερο, 35 ώρο είναι αυτό που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα και οι εργαζόμενοι των 21ου αιώνα. Αυτό απαιτούμε, αυτό διεκδικούμε, αυτό θα επιβάλλουμε με την πάλη μας, με συλλογικές συμβάσεις που να βρίσκονται σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες και όχι με τις ανάγκες των αυλετικών. Είμαστε εδώ για την πρώτη απάντηση. Θα πάρουν απάντηση στον δρόμο του αγώνα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαστε εδώ σήμερα να δώσουμε μια πρώτη απάντηση στις εξαγγελίες της κυβέρνησης που φέρνει τη δουλειά ήλιο με ήλιο, νύχτα με νύχτα. Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι όλα αυτά που θέλουν να μας φέρουν το επόμενο διάστημα δεν θα τα αφήσουμε να περάσουν, γιατί σήμερα δεν είμαστε στον 19ο αιώνα. Σήμερα ζούμε στον 21ο και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να δουλεύουμε σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Δεν θα αφήσουμε να περάσουν αυτά που θέλουν. Τη δουλειά μέχρι τα 74 έτη, τις 16 ώρες εργασία, για να ζούμε μόνο για να δουλεύουμε για τα δικά τους κέρδη. Όλο το προηγούμενο διάστημα και με τις κινητοποιήσεις που κάναμε, δείξαμε ότι σήμερα μπορούμε να ζούμε και να δουλεύουμε με πεντήμερο 7ωρο, όπως είναι κατοχυρωμένο σε ένα μεγάλο βαθμό για τους εργαζόμενους στη ζώνη, όπως ήταν και οι εξαγγελίες της κυβέρνησης στο προηγούμενο διάστημα, ότι θα γίνει μόνιμο για όλους τους εργαζόμενους στη ζώνη, κάτι το οποίο μετά τα λόγια φαίνεται η πραγματική του στόχευση. Είμαστε εδώ και το επόμενο διάστημα θα δυναμώσουμε τη μάχη μέσα στους χώρους δουλειάς, ώστε να κάνουμε νόμο το δίκαιο το δικό μας. Να κάνουμε εδώ νόμο το πενθήμερο, το 7ωρο, το 35ωρο. Να κάνουμε νόμο τις αυξήσεις των μισθών που σήμερα ζούμε όλο και χειρότερα, και να μην γίνει κανονικότητα το 16ωρο και τα εργατικά ατυχήματα που διαδέχονται το ένα μετά το άλλο λόγω της εντατικοποίησης εργασίας. Δεν θα αφήσουμε αυτούς που δεν έχουν δουλέψει ούτε μισή ώρα στη ζωή τους να κατοχυρώσουν το πώς θα δουλεύουμε εμείς. Δυναμώνουμε τη μάχη και το επόμενο διάστημα για να γίνουν όλα αυτά που θέλουμε κατοχυρωμένα και βάσει νόμου.